Στο Βόλο βρέθηκε σήμερα ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας με τους ανεξάρτητους Έλληνες, Τέρενς Κουίκ. Ο κύριος Κουίκ παρευρέθηκε στα εγγένεια των γραφείων του κόμματος στο Βόλο, στη συμβολή των οδών Τάκη Οικονομάκη και Ιολκού. Η συνάντηση με τους φίλους του κινήματος ήταν και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία να εισακουστούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον ομό, αλλά και να αναπτυχθούν οι θέσεις και οι προτάσεις των ανεξάρτητων Ελλήνων. Η Ελλάδα δεν μπορεί να ζει κάτω από την κατοχή των δοκογλύφων τραπεζιτών εκεί όπου μας παρέδωσε το σύστημα των εντολοδόχων της Ελλάδας, ότι η 7η Μαΐου θα σημαίνει ότι αρχίζει η απόλυτη ελευθερία της χώρας, η Ελλάδα ξαναπερνάει στα χέρια των Ελλήνων και όχι των Γερμανών επιτρόπων ή κυβερνητών που έχει επιβάλει η Τρόικα και η Μέρκελ στα ελληνικά ζητήματα. Και πρέπει να πω ότι η Μαγνησία είναι ένας νομός όπου χρειάζεται άμεσες επιλύσεις σε πολλά ζητήματα, όπως είναι θέματα τουρισμού, γι' αυτό λέμε 5% ΦΠΑ, 15% γενικό συντελεστής, και χαιρόμαστε που επιβεβαιώνεται αυτή η θέση που πριν από ένα μήνα κοινοποίησαμε από άλλους οι οποίοι μας αντιγράφουν copy-paste, να χρησιμοποιήσω ιντερνετική γλώσσα. Θέματα που έχουν να κάνουν με την βιομηχανική ζώνη, η οποία είναι νεκρή και τελειωμένη εδώ και 30 χρόνια. Η σύνδεση με τα νησιά των σποράδων, που δεν θα γίνεται μόνον με τα πλωτά μέσα αλλά και με τα αεροπλάνα, με εμάς θα ισχύσει αυτό, γιατί ξεκίνησε μια προσπάθεια η οποία έμεινε στη μέση.